Ήρθα από πίσω μου με το ξύλινο αλαστάρι, μου είχε μια στα κεφάλια, τα πρώτα αρμάνια και αλήθειες και αρχίζουμε την κυλοτσαπατινάδα. Ήταν 25 Μαρτίου του 2015 όταν ο γιατρός Δημήτρης Μακρέας, επιστρέφοντας από το κοινωνικό στέκι μεταναστών Χανίων και ενώ περπατούσε ανυποψίαστος με την σύζυγό του στη Σπλάντσια, δέχτηκε επίθεση από ομάδα αγνώστων. Εκείνο το βράδυ δέχτηκα μια παντελώς αδικαιολόγητη και απρόκλητη επίθεση από ομάδα τουλάχιστον 3 ή 4 ατόμων, η οποία ξεκίνησε πισόπλατα με ξύλινο λωστάρι και χτυπήματα στο κεφάλι και για την οποία, αν με ρωτήσετε, δεν έχω ειλικρινή απάντηση για ποιο λόγο έγινε, δεν μπορώ να ξέρω. Πρωτόδικα στους 2 από τους κατηγορουμένους που κρίθηκαν ένοχοι για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 4 ετών. Οι ίδιοι πάντως δεν είχαν εμφανιστεί στο δικαστήριο, ούτε και απολογήθηκαν στις αστυνομικές αρχές, με τον Δημήτρη Μακρέα να μιλά ευθέως για συγκάλυψη. Δεν έγινε γιατί εξ αρχής με τη συνέργεια της αστυνομίας είχε στηθεί μια, κατά τη γνώμη μου σαφέστατα, μια προσπάθεια συγκάλυψης. Ξεκάθαρα πράγματα. Οι αστυνομικές αρχές είχαν το βίντεο που δείχνει τη στιγμή που με χτυπάνε πισόπλατα. Από Τετάρτη έγινε το χτύπημα, από την Πέμπτη το βράδυ. Το βίντεο δεν είχε μπει στη δικογραφία. Είχε πάει στα αζήτητα. Σήμερα είχε οριστεί η εκδίκαση της έφεσης των καταδικασμένων για την επίθεση. Στα δικαστήρια των Χανίων βρέθηκαν μέλη της ΕΛΜΕ και συλλογικοτήτων για να εκφράσουν τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους. Θέλουμε να συμπαρασταθούμε και το δεύτερο είναι ότι θέλουμε να απαιτήσουμε την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Το δικαστήριο βέβαια έχει τον λόγο. Είναι τελεσίδικη η εκδίκαση στο εφετείο. Πιστεύουμε όμως τέτοια περιστατικά φασιστικής και ρατσιστικής βίας πρέπει να καταδικάζονται από τη δικαιοσύνη και οι ένοχοι να τιμωρούνται ανάλογα με το μέγεθος των πράξεών τους. 4 χρόνια μετά την επίθεση που τον οδήγησε στο νοσοκομείο με αιμάτωμα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ο Δημήτρης Μακρέας αισθάνεται πως η ηθική δικαίωση δεν έχει υπάρξει.